Στα χέρια της Βουλής βρίσκεται, σύμφωνα με τον Σοκράτη Χάσικο, το όπλο για την προστασία της πρώτης κατοικίας, ο οποίος υπεραμείνθηκε για ακόμη μια φορά του επίμαχου νομοσχεδίου για τις εκποιήσεις. Μέσα στον ίδιο τον νόμο προβλέπεται ότι οι εκποιήσεις για πρώτη κατοικία κλπ. Θα ξεκινούν από την 1η-1η-15. Εντάξει, και εμείς προχωρούμε και λέμε ότι μέχρι την 1η-1η-15 θα είναι ήδη ψηφισμένος και ο νόμος πλαίσιων αφαιρεγγιοήτως. Πάμε παρακάτω. Αν δεν είναι ο νόμος αυτός για οποιοδήποτε λόγο ψηφισμένος περί αφαιρεγγιοήτως, είναι στο χέρι της Βουλής να ψηφίσει νόμον ή να κάνει τροποποίηση του νομοσχεδίου και να έρχεται η ισχύς 3 μήνες μετά, 6 μήνες μετά. Στο χέρι της Βουλής. Την ίδια στιγμή ανέφερε ότι η κυβέρνηση ενθαρρύνει τις τράπεζες να κυνηγήσουν τους μεγαλοφυλέτες και να αφήσουν ήσυχο, όπως είπε, τον Κοσμάκη, αφήνοντας όμως σαφείς αιχμές. Αυτά τα λέω έτσι για να σταματήσει αυτός ο λαϊκισμός, ότι αφήσαμε τους καρχαρίες και πιάνουμε τις μαρίδες. Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζονται οι αντιδράσεις αντιπολιτευομένων κομμάτων κατά του επίμαχου νομοσχεδίου. Ο εκβιασμός, είτε δόση είτε κατάρρευση, δεν μπορεί να αποτελεί επίσημη κυβερνητική πολιτική, πόσο μάλλον που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Είναι αδιανόητο να κατοχυρώνεις μόνο τους δανειστές, ειδικά όταν οι δανειστές αυτοί απευθύνονται σε οφειλέτες οι οποίοι είναι σε αδύναμη θέση. Είναι ευθύνη της κυβέρνησης να διαπραγματευτεί με την Τρόικα ένα νέο χρονοδιάγραμμα που να επιτρέπει ριζικές αλλαγές στο νομοσχέδιο για τις εκποιήσεις και ταυτόχρονη ψήφιση του πλαισίου για την αφαιρεγγιότητα. Σε μια άλλη εξέλιξη, ο Σοκράτης Χάσικος δεν άφησε ασχολίαστες τις εξαγγελίες για δυναμικές κινητοποιήσεις κατά του νομοσχεδίου των εκποιήσεων από συνδικαλιστικές οργανώσεις. Πρωταγωνιστής δι' αυτής της προσπάθειας είναι η ΠΕΟ. Εγώ θα ήθελα να θυμίσω ότι εκείνο που κάνει η παρούσα κυβέρνηση είναι την υλοποίηση του μνημονίου που υπέγραψε η κυβέρνηση του ΑΓΕΛ τον Νοέμβριο του 2012. Όλα αυτά δηλαδή που συζητούν ή οι αντιδράσεις που γίνονται σήμερα, εγώ διαρωτούμαι. Γιατί δεν τα έκαμε τον Νιόβριν του 12. Έχω την αίσθηση ότι έχουμε ξεφύγει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η κυβέρνηση επιμένει ότι έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των ευάλωτων ομάδων, όμως η αντιπολίτευση ξεκαθαρίζει πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει και ότι το νομοσχέδιο ως έχει δεν πρόκειται να εγκριθεί από τη Βουλή.